Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή που πήρε η Γέφυρα ΑΕ και ο προσωπικός μου φίλος ο κύριος Χαρικιόπουλος για τα 10 χρόνια από, από την άρχιση λειτουργίας αυτής της σπουδαίας δουλειάς που έγινε εδώ και ένωσε την Πελοπόννησο με την Στερεά Ελλάδα. Και βεβαίως το σημαντικό είναι ότι γίνεται αυτή η συναυλία σήμερα με σκοπό να βοηθούν κοινωνικοί φορείς, ουσιαστικά υποκαθιστώντας αυτό που θα έπρεπε να κάνει το κράτος. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο να πρέπει να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία για να μπορούν να γίνουν τέτοια πράγματα. Είναι σημαντικό ότι με αυτό το μικρό εισιτήριο που έχει μπει για την συναυλία κάτι θα γίνει. Η Αλκιόνη και η Ήρης θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά που έχουν την ανάγκη τους. Και εντάξει, η δική μας συμβολή είναι εντάξει, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Θεωρείτε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η κρίση τα τελευταία χρόνια μας έχει φέρει όλους πιο κοντά? Μακάρι να μας φέρει. Ίσως να είναι το μόνο θετικό από όλη αυτή την κατάσταση, ότι να μπορέσουμε να έρθουμε πιο κοντά ένας τον άλλον. Γιατί δυστυχώς μέσα στους ρυθμούς της ζωής και μέσα σε όλα αυτά που γίνονται χαθήκαμε ο ένας από τον άλλον, ακόμα και οι πιο κοντινοί άνθρωποι. Έτσι, ίσως ας είναι το ένα από τα θετικά πράγματα αυτής της άσχημης κατάστασης που περνάει η χώρα μας και εμείς. Είναι πολύ σημαντικό ότι η σημερινή αυτή συναυλία βεβαίως έχει να κάνει με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Είναι με την εξαιρετική αυτή ορχήστρα, την ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης και με σπουδαίους τραγουδιστές. Και άλλη μια φορά βλέπουμε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης είναι παρόν με το έργο του και με την ορχήστρα του φυσικά στα δύσκολα. Νιώθω συγκινημένη πάντα όταν τραγουδάω τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Συνεργάζομαι αρκετά χρόνια με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης και σήμερα είναι μια πολύ, πολύ ιδιαίτερη βραδιά. Ο χώρος είναι καταπληκτικός και ο λόγος για τον οποίο γίνεται τα 10 χρόνια δηλαδή από τα εγκαίνια της γέφυρας είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός. Ναι, είναι σημαντικό και εμείς οι καλλιτέχνες όπου μπορούμε συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, γιατί είναι και εμάς η δουλειά μας είναι λειτουργήμα και οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Οφείλουμε στον κόσμο να δείχνουμε την αγάπη μας στον κόσμο και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις τέτοιες. Καλώς σας βρήκαμε. Νιώθω πολύ όμορφα, πολύ περήφανη και πολύ χαρούμενη και είναι έτσι μεγάλη τιμή να συμμετέχω βέβαια πάντα στην Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, πόσο μάλλον με μια τέτοια αφορμή και με τέτοιο ρεπερτόριο. Όλος ο κόσμος απόψε δείχνει να έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς που ήρθαν απόψε εδώ? Αυτό είναι πραγματικά συγκινητικό. Είναι για καλό σκοπό. Το ρεπερτόριο είναι ένα ρεπερτόριο. Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας δημιουργός που τα είπε όλα και ευτυχώς ή δυστυχώς συνεχίζει να είναι επίκαιρος. Ευτυχώς μάλλον γιατί τα είπε όλα και είναι στήριγμά μας. Και είναι το ιδεατό, το ιδανικό νομίζω, να συνδέονται οι καλοί σκοποί με τέτοια συναυλία. Κάτι ακόμη, πώς νιώθετε να συμμετέχετε σε μια τέτοια μεγάλη ομάδα με το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη να είναι από πίσω? Μεγάλη ευθύνη, μεγάλη χαρά και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Να είστε καλά. Σίγουρα είναι μεγάλη τιμή να συμμετέχω σε μια τέτοια εκδήλωση και ειδικά στα 10 χρόνια από τη γέφυρα, αλλά και φυσικά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα που λέμε και όταν το κράτος απουσιάζει σε πολλές περιπτώσεις που χρειάζεται η κοινωνική βοήθειά του και χρειάζεται να οργανώνονται συναυλίες για να μπορούν να μαζευτούν κάποια χρήματα. Σίγουρα δεν είναι ό,τι πιο ευτυχές, αλλά δίνουμε το παρόν μας και προσπαθούμε να έχουμε αλληλεγγύη με τους δίπλα μας και να μπορούμε ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε, να προσφέρουμε. Πιστεύετε, ακόμη μια ερώτηση που έκανα και στον κύριο Μακεδόνα πριν, ότι η κρίση μας έφερε όλους πιο κοντά? Η κρίση μας έφερε πιο κοντά. Η κρίση φυσικά ξεκίνησε και από μέσα μας, γιατί τόσα χρόνια δεν ερχόμασταν σε επαφή με τον εαυτό μας. Περιμέναμε ότι εξ ουρανού θα έρθει η βοήθεια, ενώ πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Πόσο σημαντικό είναι για ένα καλλιτέχνη να συμμετέχει στην ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη? Σίγουρα είναι μεγάλη τιμή, γιατί είναι ο μεγαλύτερος εν ζωή συνθέτης και είναι παγκοσμίως γνωστός, επομένως κάθε τραγουδιστής θα ήθελε να τραγουδήσει τη μουσική.